Αφγανιστάν, μια επίγεια κόλαση. Η ιστορία αιματηρή και επαναλαμβανόμενη. Η καθιερωμένη προσευχή της Παρασκευής αποτελεί την τέλεια ευκαιρία για τους τζιχαντιστές που σκοτώνουν εν ψυχρό και αδιακρίτω Σίδες μουσουλμάνους. Η χθεσινή πολυνεκρή επίθεση βομβιστών αυτοκτονίας που ανατινάχτηκαν σε κατάμεστο από κόσμο τέμενος της πόλης Κανταχάρ έφερε τη σφραγίδα του Ισλαμικού κράτους. Η ανάληψη της ευθύνης στις πρώτες πρωινές ώρες επιβεβαίωσε αυτό που όλες οι ενδείξεις καταμαρτυρούσαν από την πρώτη στιγμή. Ο απολογισμός τραγικός και συνεχώς αυξανόμενος. Τουλάχιστον 63 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 83 τραυματίστηκαν σοβαρά από τις διαδοχικές εκρήξεις που αιματοκύλησαν το θρησκευτικό καταφύγιο της μειονότητας Σία. Στα νοσοκομεία της Κανταχάρ, η μάχη σκληρή και άνηση. Νέα παιδιά δίνουν μάχη για να κρατηθούν στη ζωή. Στο προσκεφάλι τους μόνο ο πατέρας τους, καθώς η είσοδος στις γυναίκες απαγορεύεται. Με βουρκωμένα μάτια ψελίζουν ίσα ίσα δύο προτάσεις και εξομολογούνται όσα εφιαλτικά έζησαν. Οι διαδοχικές επιθέσεις θέτουν υπό αμφισβήτηση την ικανότητα των Ταλιμπάν να αντιμετωπίσουν την απειλή του Ισλαμικού κράτους που επιδιώκει το θάνατο όλων των Σιητών μουσουλμάνων. Οι συγγενείς των θυμάτων ξεσπούν, τρέμουν μπροστά στην τζιχαντιστική απειλή και φτάνουν στο σημείο να ζητούν από τους Ταλιμπάν ασφάλεια και προστασία. Σε μια χώρα που ακροβατεί ανάμεσα στην ανέχεια, την πείνα και τον νόμο των Ταλιμπάν, οι φωνικές επιθέσεις τείνουν να καταστούν σε θλιβερή καθημερινότητα για εκατομμύρια ανθρώπους που νιώθουν στο πετσί τους τι πάει να πει ζωή σαν θάνατος.